Επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη «Γράμμα από τη φυλακή για τους Ευρωπαίους. Φυλακές Κορυδαλού 1971». Mm. Τα αποσπάσματα αυτά έχουν αναρτηθεί και γραπτός στο blog Ελευθερία Τίποτα την 3η 18 Δεκεμβρίου του 2012. Θα Γι' αυτό γράφω. Έτσι κρατώ τη σκέψη μου από τη μεριά μου. Αν την αφήσει αστήριχτη, χωρί τα σχήματα των γραμμένων συλλογισμών, αφηνιάζει. Παίρνει παράξενου δρόμου και καταλήγει να γεννά τέρατα, Περνά έτσι από τη μεριά του δεσμοφύλακα, γιατί αυτό θέλουν με τη φυλακή. Σε κλείνουν σαν έναν χώρο τρία βήματα μπρο, τρία βήματα πίσω. Να περπατά έτσι με τι ώρε, με τι μέρε, ασταμάτητα. Στην αρχή βαδίζει μαζί με τη σκέψη σου. Τα λέει τη δυο σα και ξεκαθαρίζει νοήματα. Βρίσκει τι ιδέε που είναι φίλοι σου. Συλλαμβάνει το κακό με σαφήνεια, αυτό που ταπεινώνει τον άνθρωπο. Είσαι δικαιωμένο. Και γι' αυτό δυνατό. Εμεί, μέσα από τη φυλακή μα, μπορούμε να το πούμε αυτό με αληθινή σοβαρότητα. Η οδύνη μα κάνει να βλέπουμε την ουσία και να τη λέμε απλά. Βλέπουμε μόνο το νόημα και όχι τα ανόητα σύνορα, του μικρόψυχου ανταγωνισμού και τι αβάσιμε πια επιφυλάξει. Εμεί βλέπουμε απλά σαν λαό τον ένα εαυτό μα. Μοιάζει παράδοξο, αλλά βέβαια μόνο στην πρώτη ματιά. Πόσο έντονα ένιωσε ο Έλληνα πω είναι Ευρωπαίο από την πρώτη κιόλα μέρα τη δικτατορία. Στην κόλαση τη ανάκριση είχα χάσει την προσωπική μου Αντί για αυτήν είχα τόσο πόνο. Όμω η αξιοπρέπεια του ανθρώπου ήταν μέσα μου χωρί να το ξέρω. Κάποια ώρα την αγγίξανε, σε μια προχωρημένη φάση τη ανάκριση. Δεν τη γνωρίζουν και έτσι δεν μπορούν να την υπολογίσουν. Λειτουργήσε σαν ελαττήριο που τίναξε πάνω τα σκορπισμένα ψυχικά μέλη μου. Η αξιοπρέπεια αυτή είναι ο πιο ουσιαστικό σύνδεσμο μεταξύ μα. Χάρη σε αυτήν δεν είμαστε όντα κατάμονα. Ανήκουμε σε ένα ευαίσθητο γένο. Αυτή την ευαισθησία του γένο μου μόλι ένιωσα, άρχισα να υπερνικό την ανάκριση. Δεν ήταν πια μια προσπάθεια μονάχα για μένα, ήταν για όλου μα. Μαζί αντέξαμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βασανίζει. Χρειάζεται εσωτερική συμμετοχή. Ο τυχερό ήμουν λοιπόν εγώ. Εγώ δεν τα πίνω να κανέναν. Μονάχα που έφεραν τον άνθρωπο πολύ δυστυχισμένο στα πονεμένα μου σπλάχνα. Αυτοί όμω για να σε ταπεινώσουν, χρειάζεται να ταπεινώσουν πρώτα μέσα του τον άνθρωπο. Κι α περιφέρονται φουσκωμένοι μέσα στη στολή του, εξουσιάζοντα τον πόνο, την αϊπνία, την πείνα, την απελπισία του του, από αυτή του την εξουσία, αυτό το μεθύ είναι η ταπείνωση του ανθρώπου, η έσχατη ταπείνωση. Για να κάνουν όσα έπραξαν σε βάρο μου, χρειάστηκε να εκμυδενήσουν πρώτα τον άνθρωπο μέσα του. Το δικό μου μαρτύριο πληρώθηκε πολύ ακριβά από αυτού. Δεν ήμουν εγώ στη χειρότερη θέση. Ήμουν μονάχα ένα πολύ πονεμένο άνθρωπο που βογκούσε. Τώρα εγώ απλώ δεν βλέπω τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο ή να παίζουν στα πάρκα. Αυτοί όμω πώ αντικρίζουν τα παιδιά του. Η δική του ταπείνωση είναι αυτό ακριβώ που δεν μπορώ να συγχωρέσω στο δικτάτορα. Με είχαν τότε τέσσερι μήνε σε απόλυτη απομόνωση. Δεν είχα δει ανθρώπινο πλάσμα. Μόνο στολέ, ανακριτέ και δεσμοφύλακε. Πρόσεξα στο κελί μου τρία κουνούπια. Αγωνιζόντουσαν να αντέξουν στο κρύο που άρχιζε. Την ημέρα κοιμώτουσαν στον τοίχο. Το βράδυ ερχόντουσαν σε μένα σφυρίζοντα. Ενοχλήθηκα στην αρχή. Μα ευτυχώ κατάλαβα. Σαν και αυτά κι εγώ προσπαθούσα να αντέξω στο κρύο. Τι ζητούσαν από μένα. Κάτι ασήμαντο. Μια σταγόνα αίμα που θα τα έσωζε. Δεν γίνεται να την αρνηθεί. Το βράδυ γίνω το χέρι μου και τα περίμενα. Με τον καιρό με είχαν μάθει και δεν με φοβόντουσαν. Φεγόντουσαν χωρί επιφύλαξη. Αυτό ήταν επιφύλακτο, του στο χρωστάω. Χάρη σε αυτά ο κόσμο δεν ήταν μόνο ανάκριση. Κάποια μέρα όμω μου κάνανε μεταγωγή. Από τότε δεν τα ξανάδα. Έτσι αυθαίρετα στι φυλακέ χάνει την παρουσία των φίλων σου. Αλλά του σκέπτεσαι συχνά. Χρειαζόμαστε και τη σκέψη του άλλου ανθρώπου για να τα έχουμε καλά με τη δική μα. Χρειαζόμαστε και την καινή αποσκέψη ώρα. Καθώ περπατά μαζί με τη σκέψη σου, αρχίζει ύπουλα με κάτι παράξενε διαφωνίε που όμω κουβεντιάζονται. Αυτό είναι. Αυτό θέλει φυλακή. Να αρχίζει να κουβεντιάζει μέσα σου στο παράδοξο. Γιατί έτσι αρχίζει να χάνει τη θέση σου. Ασυνέστητα μπαίνει σε ένα στροβίλισμα που με τον καιρό δυναμώνει και σε απειλεί με ξερίζωμα. Έτσι αρχίζει η διάσπαση μέσα σου που καταλήγει να σε κάνει εχθρό με τη σκέψη σου. Γινόσαστε δύο εχθροί κλεισμένοι μαζί, μοναχοί, στον ελάχιστο χώρο του κελιού σου, μέσα σε ένα χάο χρόνου. Έμεινε σε ένα κενό κέλυφο. Αν δεσούμενε το άγχο, θα έλεγα πω γίνει ένα πρώην άνθρωπο. Αυτό θέλει φυλακή. Να καταλήξει η ανθρωπιά σου να είναι μόνο το άγχο σου. Να ξέραν αυτοί που φτιάχνουν το χαρτί και το μολύβι πόσο του ευλογεί ο φυλακισμένο, σκέπτομαι τα ανθρώπινα δάχτυλά του να δουλεύουν και δακρίζω. Μου δίνουν τη μόνη δυνατότητα να σταθώ στην ανθρώπινη θέση μου. Να μην γίνω αυτό που θέλει φυλακή. Να σωθώ. Γράφοντα, δεν είμαι φυλακή. Περνώ χαλινάρι στη σκέψη μου, την κρατώ δίπλα μου σύντροφο και μαζί τη ζω στον κόσμο των απλών νοημάτων. Ζω και εγώ σαν ένα κάποιο άνθρωπο. Η πόρτα αυτή είναι κάτι σαν κύκλοπα. Έχει ακόμα και μια περίεργη κλειδαριά μονάχα απ' έξω που κλείνει με ένα διπλό, ξερό κρότο. Αυτό ο κρότο δεν συνηθίζεται. Όσα χρόνια και αν περάσουν. Είναι η καθημερινή απ' τη αίσθηση τη βία. Πριν δεν το ήξερα πω η βία μπορεί να εκφραστεί τόσο απόλυτα με ένα διπλό, ξερό μεταλλικό κρότο μια κλειδαριά. Το φω όμω το σπούδωσα. Έμαθα και τι 100 αποχρώσει του. Ξεχωρίζω το φω που υπάρχει και πριν το ξημέρωμα Μέχρι και το φω που συνοδεύει λίγο ακόμα τη νύχτα. Αυτό το φω είναι η χαρά του φυλακισμένου. Μέσα σε αυτόν τον χώρο ζω ατέλειωτε ώρε τη ημέρα και τη νύχτα. Είναι σαν μια κλωστή που σε αυτήν περνιούνται τα 24 ώρα μου και κρέμονται πεθαμένα. Αυτό ο χώρο είναι ένα ριγκ. Εδώ ένα άνθρωπο παλεύει με το κακό του κόσμου κατάμονο. Είναι απίστευτο με τη φαντασία ο φυλακισμένο βρίσκει κρυψόνε. Αυτέ είναι συνήθω μικρέ. Έτσι τα γραπτά σου πρέπει να είναι λίγα. Η κάθε λέξη μετράει. Είναι πολύτιμη. Όταν η κρυψόνο αποδειχτεί αποτελεσματική, νιώθει μεγάλη χαρά. Αισθάνεσαι με περίεργη περηφάνεια, κάτι σαν να υπερασπίστηκε την τιμή του ανθρώπου. Αυτή τη σημασία έχουν τα γραφτά μα. Πιο συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, έχει το αδερφό μου Γιάννη. Χάθηκε στον πόλεμο. Όχι σκοτώνοντα, ήταν γιατρό. Στο τάγμα το έπεσε με νυγκίτη. Τον εαυτό δεν πρόφτασα το γιατρέψει. Ποτέ δεν μπόρεσα να παραδεχτώ τον χαμό του. Με τον καιρό μόνο που συμφιλιώθηκα με την απουσία του. Τώρα είμαστε πολύ μαζί. Ώρες-ώρες κάθομαι και σκέτομαι σε τι θα μπορούσε να συνοψιστεί το σύνολο των κινήτρων μου, αυτών που με οδήγησαν στη φυλακή και που με κάνουν να την αντέχω. Σίγουρα τα κίνητρα αυτά δεν είναι καμιά βεβαιότητα σε μια αλήθεια. Και τούτο όχι γιατί δεν έχουμε πια αλήθειε, αλλά γιατί στον κόσμο μα τι αλήθειε δεν τι νιώθουμε σαν βεβαιότητε. Δεν είμαστε πια τόσο απλοί εκεί, μα ζητάμε κάτι βαθύτερο από μια βεβαιότητα, κάτι πιο ουσιαστικό. Ζητάμε κάτι που να είναι πηγαία απλό. Έτσι νομίζω πω το σύνολο αυτών των κινήτρων μου μπορεί να χαρακτηριστεί συνοπτικά σαν μια ελπίδα. Είναι δηλαδή το πιο έθραυστο, μα και το πιο αυθόρμητο και ανυποχώρητο είδο ανθρώπινη σκέψη. Θα μπορούσα ίσω να πω πω η ελπίδα αυτή αφορά την ανθρωπιά μα, που δεν γίνεται να αφανιστεί, όσο και αν τη μάχονται από παντού, και που γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό και σωστό να κάνουμε στη ζωή μα από το να συνταχθούμε μαζί τη, έστω και αν πρόκειται να απόφευκτα να υποφέρουμε. Όμω δεν νομίζω ότι μιλώντα έτσι εκφράζομαι όσο θα ήθελα συγκεκριμένα. Η ελπίδα αυτή παίρνει μορφή μόνο με την ανθρώπινη στάση. Όλο αυτό τον καιρό στι διάφορε που πέρασα, είδα πολλέ φορέ αυτή τη στάση. Γιατί η ζωή δεν ανοίξει του βάρβαρου, και όταν ακόμα του ανήκει η απόλυτη εξουσία. Η ζωή ανοίξει στου ανθρώπου και με αυτού προχωράει. Από αυτή τη συνέστηση πηγάζει η ελπίδα που έχει κυριαρχήσει επάνω μου. Ζω με κάτι ιδέε που αγαπώ, αυτέ γεμίζουν τι μέρε και τι νύχτε μου. Σε αυτή την ύπουλη ομοιομορφία των ακίνητων ωρών μου, αντιτάσσω τη συνομιλία με τι ιδέε μου. Τώρα πια τι ξέρω καλύτερα και τι παραδέχομαι περισσότερο, γιατί τώρα είσαι αληθινά τη σημασία του. Περνώντα από την ανάκριση, έμαθα την πιο απλή, μα και πιο βαθιά ουσία τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Περνώντα από το στρατοδικείο, πείνασα για δικαιοσύνη και περνώντα από τη φυλακή, δίψασα για ανθρωπιά. Η βία που στραγγαλίζει τη χαρά μου με μάθε πολλά, ανάμεσα σε αυτά και την αξία τη άρνηση να υποταχθεί. Αρχίζω την κάθε μέρα μου προφέροντα τη λέξη ελευθερία. Είναι η ώρα που πηγαίνει να χαράξει. Βγαίνω από τον ύπνο και αισθάνομαι πάντα μια μικρή έκπληξη, συνειδητοποιώντα κάθε μέρα και από την αρχή πω βρίσκομαι στη φυλακή. Τότε προφέρω την αγαπημένη μου λέξη, πριν προφτάσει να με κυριαρχήσει η συνείδηση τη φυλακή. Με τη λέξη αυτή το κελί μου γεμίζει ιδέα. Είναι μαγική. Και τότε συμφιλιώνομαι με την καινούργια μου άδεια μέρα. Οι σύντροφοι σηκώνουν το βάρο τη τιμή του ταπεινωμένου λαού μα και αισθάνονται να είναι κοντά σε όλου του κατατρεχμένου τη γη. Έτσι συλλαμβάνουν το νόημα σε όλα τα γεγονότα του κόσμου μέσα από μια βασική ενότητα. Την ενότητα τη λαχτάρα του ανθρώπου να γλιτώσει από την όποια καταπίεση. Όποιο αντιστέκεται σε όποιο μέρο τη γη είναι αδερφό του, με τέτοιου συντρόφου είναι σπαρμένε τόσε φυλακέ στον τόπο μου και σε άλλου τόπου. Γιατί με την επιβολή τη δικτατορία αυτό που αισθάνεσαι από την πρώτη και όλα μέρα με έναν τρόπο άμεσο, χωρί διανοητικέ επεξεργασίε, ολότολα πηγαία, είναι η ταπείνωση. Σου αφαιρούν και αυτό το δικαίωμα να θεωρεί τον εαυτό σου άξιο, να έχει την ευθύνη για τη ζωή σου και τη μοίρα σου. Και αυτό το συνέστημα τη ταπείνωση μεγαλώνει μέρα με τη μέρα με την ασταμάτητη προσπάθειά του να εξαναγκάσουν τη σκέψη σου να δεχτεί όλε εκείνε τι χιδιότητε που αποτελούν τον εκτροματικό πνευματικό κόσμο των δικτατόρων. Νιώθει να σε προσβάλλουν κάθε μέρα βαριά στο λογικό σου και στην ανθρώπινη υπόστασή σου. Και έρχεται η ανοχή που σου επιβάλλουν με το φόβο να δίνει τι βάρβαρε πράξει του, που μαθαίνει ή βλέπει να γίνονται σε βάρο των ανθρώπων σου. Η αντίσταση είναι ηθικά ο πιο καθαρό αγώνα, γιατί κατά κανόνα η ανάληψή του οφείλεται μονάχα στην επιταγή τη συνείδησή σου και δεν δίνει καμία άλλη ικανοποίηση παρά μονάχα τη δικαίωση τη συνείδησή σου. Μονάχα η συνείδησή σε δικαιώνει, έτσι όπω τη βλέπει καμιά φορά να καθρεφτίζεται μάτια κάποιου συντρόφου αλλά αυτή η δικαίωση μετράει πιο πολύ απ' όλα, γιατί σου χαρίζονται μερικέ ώρε που αισθάνεσαι πω εκφράζει και εσύ την τιμή του ανθρώπινου γένου. Εμεί ζούμε πια μόνο με αξίε, όχι με συμφέροντα. Έχουμε θελοντικά τοποθετηθεί μέσα στην πιο α... αφόρητη οδύνη και η μεγάλη καθημερινή μα φροντίδα είναι όχι μόνο να σώσουμε την ανθρωπιά μέσα σε αυτή την οδύνη, μα και να την εντάξουμε μέσα στην ανθρωπιά μα, να την κάνουμε και αυτήν υλικό που τη συνθέτει. Χτίζουμε μέσα και πάνω στην οδύνη μια υπόσταση που αναγκαία δεν φτιάχνεται βέβαια από χαρέ και επιδιώξει ευτυχία, αλλά που είναι μονάχα νόημα. Έχουμε σαρκωθεί νοήματα. Έτσι δεν ζούμε στο σήμερα. Δεν έχουμε άλλωστε καμία μέρα για σήμερα. Εκτό ίσω από τι μέρε του επισκεπτηρίου των αγαπημένων μα.